κρύψου πίσω από όρια στενά. Φεύγουν για τον κόσμο τα τρένα. Δεν πρόκειται για το ίδιο τραγούδι, αλλά για δύο διαφορετικά. Το κρύψου της Ραλίας Χριστίδου σε μουσική της Μαρίας Παπαδοπούλου και της Ρεβέκας Ρούση. Και τα χιλιόμετρα όλα του Αντώνη Ρέμου σε μουσική του Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους του Νίκου Μωραϊτη. Σε διαδρόμους σκοτεινούς, μες της ψυχής σου τους γκρεμούς. Φεύγουν για τον κόσμο τα πλοία, μα δικό μου ταξίδι. Είναι ίδια, έτσι. Και εδώ αρχίζει το μπλέξιμο με κόντρες και παρατράγουδα μεταξύ των μουσικοσυνθετών. Ποιος αντέγραψε ποιον ΟΕΟ και ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα. Μοιάζουνε λίγο, δεν το έχεις ακούσει, δεν ξέρω. Το ακούσαμε και για να πούμε την αλήθεια, είναι παρόμοια. Και μουσικός να μην είσαι, το καταλαβαίνεις με το πρώτο άκουσμα. Εγώ δεν είμαι μουσικός βασικά, εγώ είμαι στιχουργός. Ακουστικά, σαν απλός ακροατής να το θέσω, μουσικός. Έχει ομοιότητα. Και όποιον και να ρωτήσετε δηλαδή, αυτό θα πει. Τα λόγια μοιάζουν. Μοιάζουν προκλητικά. Η εισαγωγή και κουπλέ είναι παρόμοια. Στο τρόπος που είναι δομημένος ο ρυθμός και οι συγχορδίες, έχει πατήσει καθαρά στο κρύψου. Οι εντυπώσεις δείχνουν σαν να είναι αντιγραφή. Κρύψου, μέσα σε όνειρα μικρά. Για τον κόσμο τα πλοία. Μου στείλανε mail στο Facebook κόσμος. Μου λένε, ξέρεις κάτι, για τσέκα λίγο αυτό, γιατί μου μας μοιάζει πολύ. Και μπήκα και το είδα και όντως, δηλαδή, το θυμίζει αρκετά. Τυχαίο ή μοιραίο, πάντως για την ιστορία, το κρύψου της Ραλίας κυκλοφόρησε το 2006 και το Αντώνη Ρέμου το 2012. Μήπως ο συνθέτης του Ρέμου το είχε χρόνια στο συρτάρι του και φέτος είπε να το κυκλοφορήσει στην αγορά. Πάντως, εάν οι δύο πλευρές δεν τα βρουν μεταξύ τους, θα λύσουν τις διαφορές τους στην Ευελπίδων, που αυτόν τον καιρό έχει μεγάλο σουξέ.